Αυτή τη στέγη στην αγιογραφία. Μιλήσαμε για τον Γιώργο Κοψιδά, ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή καλλιτεχνών και έχει αγιογραφήσει πολλούς ναούς. Και τώρα θα τον βρούμε στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρας στο Ήλιον, όπου αγιογραφεί εκεί. Και μάλιστα δεν είναι τόσο εύκολες και οι συνθήκες, ακόμη και οι πρακτικές, που γίνεται αυτή η μορφή της τέχνης. Μέσα είναι μια τέχνη η οποία την κάνουμε από πάρα πολύ μικρή. Έχουμε ξεκινήσει από μικρά παιδιά, σπουδάσαμε στο Πολυτεχνείο και νομίζω ότι εκφράζει εσωτερικά μας πιστεύω. Αυτό το οποίο φτιάχνουμε στον τοίχο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει και τη ζωή μας κατά κάποιο τρόπο. Έτσι πρέπει ο κάθε αγιογράφος να σκέπτεται αυτή την τέχνη. Έχει πρωτοφτιαχτεί και θέλετε να φτιάξετε τον Τρούλο ή οτιδήποτε. Διαλέγετε εσείς το δικό σας, εμπιστεύετε το δικό σας σχέδιο. Να σας πω, η εκκλησία έχει ένα τυπικό. Πέραν το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το τυπικό αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, εάν ο χώρος ο οποίος μας προσφέρεται δεν είναι δυνατό να προσαρμοστεί στο τυπικό αυτό, τότε μεταλλάσσουμε ορισμένα πράγματα. Πάντως, κατά βάση χρησιμοποιούμε το τυπικό της εκκλησίας. Απάνω γίνεται ο Παντοκράτορας, όπως βλέπετε, ο οποίος περιστοιχίζεται από αγγελικές δυνάμεις και από προφήτες, από τους Ευαγγελιστές και είναι η αρχή της Εκκλησίας. Από εκεί ξεκινάει κανείς για να κάνει ένα ναό. Σας αυτή τη στιγμή πού αγιογραφείτε, σε ποιο σημείο? Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην περιοχή των γυναικών, εγώ όπως βλέπετε, και κάνω παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού. Η αιτία που σας έκανε να γίνετε αγιογράφος, ποια είναι? Είναι πολλές οι αιτίες. Πρώτα είναι ένα βαθύτερο πιστεύω το οποίο έχω. Πιστεύω πάρα πολύ στην Εκκλησία και στο ρόλο τον οποίο έχει, ας πούμε, μέσα στη ζωή. Αλλά και η τέχνη αυτή η ίδια με όθησε στο να κάνω, ας πούμε, αυτά το έργο. Πιστεύω ότι έχει πνευματικές αξίες αυτή η τέχνη. Και μπορείς με την εικόνα να μεταφέρεις το Ευαγγέλιο στους πιστούς. Είσαι ένας μικρός Απόστολος, εντός εισαγωγικών, χωρίς να το αξίζουμε αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί με αόρατα σχήματα και λόγους να συνειδητοποιήσει το υλικό πράγμα, γιατί είναι και ο άνθρωπος ο ίδιος ύλη. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε τις μορφές των Αγίων, για να μπορεί ο χριστιανός και ο πιστός να έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του. Ένας υπέροχος αγιογράφος, σαν τόσους και τόσους αγνούς ανθρώπους που ασχολούνται με την αγιογραφία, μια τέχνη που δεν είναι ευρύτερα γνωστή και που δεν μπορεί να γίνει και έκθεση. Εκτίθεται δημοσίως το έργο του καλλιτέχνη, βεβαίως στους λατρευτικούς τόπους. Λοιπόν,